Σάμουελ Γεμπόα, ως πεντάχρονος Γκανέζος. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Ρόκε πέρασε απέναντι, πλασάρει και ανοίγει το σκόρ για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο 11 ο Έλιο Ρόκε, 1-0, ανοίγει το σκόρ. Μετά από 2,5 μήνες βρίσκει δίχτυα ο Πορτογάλος και ανοίγει το σκόρ για τη Νέα Σαλαμίνα. Τέταρτο εφετινό γκολ. Ξαναβλέπουμε την φάση εδώ από το λάθος που έγινε. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα, λάθος από τον Θεοφίλου που ουσιαστικά έκανε την πάσα στον Ρόκη, ο οποίος αποφασιστικά απέφυγε τον Εβά απέναντι από τον Σβαλόφσκι. Πλάσαρε σωστά και άνοιξε το σκορ στο 11. Την τρίτη θέση, με συγχωρείτε, με τις καλύτερες επιθετικές γραμμές. Εδώ ο Ζωά Πάολο γίνεται αποδέκτης της μπάλας από καλή θέση αστοχή. Και πάλι για το Ρόκε που κάνει καλό παιχνίδι. Ο Πορτογάλος κάθετα για τον Χατζιπαντελίδη. Σαβέδρα, σέντρα, απόκρουση του Μερκή. Χατζιπαντελίδης θέλει χώρο να δοκιμάσει το πόδι του, το κάνει, αλλά αστοχή. Σέντρα καλή, κεφαλιά του Μπακούρα. Επιμένει η Νέα Σαλαμίνα με Μοδέστε και Ρόκε. Καλή σέντρα, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον Σβαλόφσκι στην κεφαλιά του Γκρέι. Και τώρα η μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα του Χατζιπαντελίδη. 0-2 στο 38. Διπλασιάζει τα γκολ της η Νέα Σαλαμίνα στο 38. Έχασε σπουδαία ευκαιρία ο Γκρέι, έκανε μεγάλη επέμβαση ο Σβαλόφσκι. Ο Χατζιπαντελίδης στη συνέχεια όμως φτάνει στο 5ο εφετινό του γκολ. Και θα δούμε ακριβώς ξανά πώς. Όλα ξεκίνησαν από την προσπάθεια του Ρόκε. Κεφαλιά του Γκρέι, εδώ πήγε να γυρίσει ο Χατζιπαντελίδης. Την έστειλε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σβαλόφσκι. Πρώτη φάση, μεγάλη επέμβαση. Στη συνέχεια, τυφλό γύρισμα, έχω την εντύπωση. Και μπάλα στα δίχτυα, 0-2. Εκτελεί ο Αφρικανός. Δεν βγήκε ο Πιντάδο. Κεφαλιά, μειώνει ο Απόλλωνας με τον Οσθενή στο 45. Ο Έντιο Σενή, λοιπόν, κάνει αυτό που ήθελε ο Απόλλωνας, να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Δεύτερο γκολ για τον Νιγηριανό στο πρωτάθλημα και πρώτο σχεδόν μετά από 4 μήνες, όταν είχε σκοράρει στην 6η αγωνιστική. Είπαμε ότι δεν βγήκε ο Πιντάδο. Ο Σενή, από τη στιγμή που έπιασε την κεφαλιά εκεί στο ύψος της περιοχής, ήταν πολύ δύσκολο για τον Ισπανό να αποτρέψει τον γκολ. Ο Απόλλωνας μειώνει και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Λόπες σεντράρει, κεφαλιά στο δοκάρι από την επέμβαση του Πιντάδο. Αδάμου για τον Χατζιπαντελίδη. Κίνηση για τον Ρόκε και τον Γεμπόα. Δεν υπάρχει offside ο Ρόκε. Τώρα έχουμε υπόδειξη offside. Περίμενε να δει ποιος θα πάρει την μπάλα ο βοηθός. Την ώρα που φεύγει η μπάλα, ο Ρόκε ήταν καλυμμένος από 2-3 παίκτες του Απόλλωνα. Μπακούρα πάνω από την μπάλα. Στο 62 μπαίνουμε τώρα. Εκτελεί ο Αφρικανός. Καλή εκτέλεση. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Στην φάση και 2-2 ισοφαρίζει ο Απόλλωνας με τον Χαμτανή. Ο Ρασίτ Χαμτανή στο 62 λοιπόν φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Απόλλωνας επιστρέφει και ο Μαροκινός φτάνει στα 2 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα. Είχε σκοράρει την 10η αγωνιστική κόντρα στην Αλκή. 19 Νοεμβρίου τότε, 83 μέρες μετά, ξανασκοράρει για τον Απόλλωνα. Κεφαλιά εδώ που έγινε, ήρθε ο Χαμτανή, πλασέ. Κεφαλιά από τον Οσενή. Στην πορεία της μπάλας ο Μαροκινός, 2-2. Ο Μπακούρα με πάσα για τον Ορό, ο Γάλλος σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Απόλλωνας φτάνει στην ανατροπή στο 71. Με τον Στεφάν Ορό φέρνει τα πάνω κάτω. Εκεί που έχανε με 2-0, με 3 γκόλα παντά στη Νέα Σαλαμίνα. Με τον Γάλλο τον Στεφάν Ορό, την αλλαγή του Μιχαηστοϊκίτσα. Τρίτο γκολ και για τον Γάλλο, που όπως και ο Χαμτανή προηγουμένως, έτσι και αυτός σκοράρει μετά από 83 μέρες. Είχε σκοράρει και αυτός στο παιχνίδι με την Αλκή τελευταία φορά. Ωραία η κομπίνα, η πάσα του Μπακούρα. Πολύ δύσκολο το σούτ του Νορό στην κίνηση. Και ο Απόλλωνας θέλει να φύγει στην κόντρα με τον Μπακούρα και χέρι. Και θα έχουμε κάρτα στον Αδάμου που είναι ήδη χρεωμένος.
με κίτρινη κάρτα. Κίτρινη δεύτερη στον Κωνσταντίνο Αδάμου και κόκκινη. Ακόμη πιο δύσκολα πλέον τα πράγματα για τη Νέα Σαλαμίνα που στα εναπομείναντα 7,5 λεπτά θα συνεχίσει με 10 παίκτες.